Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, Libero 107,4. All About Harrison Air. Παρέα θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από τις 5 μέχρι και τις 7. Χρήστανο Τσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Και όλοι εσείς μαζί μας, έχοντας να αναφέρουμε, να καταγράψουμε και να σχολιάσουμε αρκετά πραγματάκια με επίκεντρο την χθεσινή αναμέτρηση του Άρη με τον Πανιόνιο στο Κλεάνθης Βικελίδης. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, για οποιαδήποτε ερώτηση σχόλου θέλετε να κάνετε μετά από τις 6 ώρα θα ανοίξουμε λογικά και τις τηλεφωνικές γραμμές, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά τις 5.30 έχουμε προγραμματισμένο ένα τηλεφωνικό ραντεβού με έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας βοηθήσει να δούμε λίγο καλύτερα την πορεία του Άρη το τελευταίο διάστημα, θα μας μιλήσει και για ένα δυσάρεστο θέμα το οποίο προέκυψε χθες. Και από τη στιγμή που είναι και εβδομάδα ντέρμπι αυτή που ξεκινάει σήμερα, θα μας μιλήσει και για το επερχόμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Ιδιάζει αρκετά πράγματα ο καλεσμένος μας, τον οποίο θα έχουμε μετά τις 5.30, αν μας βοηθήσει και η τηλεφωνική επικοινωνία. Αλλά τουλάχιστον για σήμερα θα επικεντρωθούμε σε αυτό το οποίο έχουμε φρέσκο, δηλαδή το παιχνίδι με τον Πανιόνιο και την ισοπαλία με τους Κιανέρυθρους χθες στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πριν πάμε στα του Άρη, να κάνουμε έτσι μια καταγραφή των αποτελεσμάτων που έχουμε μέχρι στιγμής στην 21η αγωνιστική της Super League, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα με δύο αγώνες. Στις 7 παίζει Απόλλων Σμύρνης ΠΑΟΚ στη Ριζούπολη και στις 7.30 μισή ώρα αργότερα ΟΦ υποδέχεται τη Λαμία σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι όσον αφορά τα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας. Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης 1-0, σημαντική νίκη για τον Παναθηναϊκό που πλέον μετά και την ισοπαλία του Άρη μείωσε στους 2 βαθμούς από την 5η θέση. ΠΑΣ Γιάννα Ατρόμητος 0-2 στο συν 6 ο Ατρόμητος από τον Άρη. Λάρισα Ξάνθη 1-1 στην ΑΕΛ FC Αρίνα, αποτέλεσμα που ευνόησε αρκετά, είναι η αλήθεια, τον Άρη. Λεβαδιακός Πανετολικός 1-0, δικαίωση του Χρήστανο Τσαλτίδη που έλεγε άσο στη Λιβαδιά. Ο Λεβαδιακός που δεν πεθαίνει, δεν τα παρατά, το παλεύει και θα κυνηγήσει μέχρι τέλους την παραμονή του στην κατηγορία. Άρης Πανιόνιος 1-1 στο Κλεάνθης Βικελίδης και στο ντέρμπι της αγωνιστικής Ολυμπιακός ΑΕΚ 4-1 παρά το 0-1 της ΑΕΚ, πολύ νωρίς ο παιχνίδις, συγκεκριμένα στο 3 με τον Πόνσε. Ο Ολυμπιακός έκανε ολική επαναφορά και σκόρπισε την ένωση με αυτό το 4-1, νομίζω κλειδώνοντας την δεύτερη θέση της βαθμολογίας και μία θέση για τα προκριματικά του Champions League. Ένα παιχνίδι λοιπόν χθες στο Κλεάνθης Βικελίδης μέσα σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, με πάρα πολύ κόσμο. Αναμενόμενο νομίζω και λόγω του καλέσματος διαρκείας που είχε απευθύνει η ΚΑΕ, η ΠΑΕ, η ΚΑΕ ρε Βασίλη Καβαδία, μας ματιάξαν, μας ακούγει, μας ματιάζουν η ΠΑΕ Άρη στις προηγούμενες μέρες και λόγω της ανωδικής πορείας του Άρη το τελευταίο διάστημα. Ήταν μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, μια ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα σε ένα παιχνίδι όμως που αλλιώς το περιμέναμε να εξελιχθεί, αλλιώς εξελίχθηκε τελικά, με 3 σημεία αναφοράς και τα 2 εξ αυτών να επηρεάζουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι του Άρη με τον Πανιόνιο. Μόλις στο 10ο λεπτό λοιπόν, για να πάμε στο πρώτο σημείο αναφοράς του χθεσινού αγώνα, ο Άρης μένει με 10 ποδοσφαιριστές λόγω της απευθείας κόκκινης που δέχεται ο Μιτζέν Μπάσα. Σε ένα σημείο που αλλάζουν οι ισορροπίες του παιχνιδιού, αλλάζουν τα δεδομένα του παιχνιδιού, σε μια ανόητη ενέργεια του Αλβανού Μέσου, να πάει τόσο δυνατά πάνω στον Μαξίμοβιτς, ο οποίος νωρίτερα βέβαια έπρεπε να δεχθεί μια κίτρινη κάρτα με το παιχνίδι του. Ανόητη ενέργεια του Μπάσα και λόγω του χρονικού σημείου, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι σε εκείνο το σημείο του γηπέδου ο παίκτης του Πανιονίου δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Για ποιο λόγο δηλαδή να πας τόσο δυνατά? Ήταν μια ενέργεια που στερείται καθαρού μυαλού και από έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή, όπως είναι ο Μπάσα, με πολλά χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα και με παραστάσεις ίσως περισσότερες από κάθε άλλον παίχτη της ομάδας αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό είναι το λιγότερο ανόητη η ενέργειά του εκεί πέρα. Γιατί κρεμάει την ομάδα του, άσχετα πώς εξελίχθηκε συνέχεια το παιχνίδι. Και σε ένα μάτς με έναν Άρη ανεβασμένο, με ένα Πανιόνιο προβληματικό και με απουσίες που δεν ξέρουμε πώς θα εξελισσότανε, αν τελικά το παιχνίδι παίζότανε με αριθμητική ισορροπία. 11-11. Εντάξει. Από την άλλη όμως, το θέμα του Μπάσα, επειδή από χθες το βράδυ έχω παρατηρήσει κάποια σχόλια κτλ. Και από κάποιους φίλους του Άρη, αλλά και από ουδέτερους,
Δεν θα πέσουμε να τον φάμε κιόλας για κάτι το οποίο συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Ναι, ήταν πολύ κακό το τάκλινγκ. Αντιαθλητικό. Πάνω στον Μαξίμοβιτς. Αλλά δεν θα πέσουμε να τον φάμε κιόλας. Ούτε θα το σταυρώσουμε τον παίχτη του Άρη. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν και αυτά. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά στον αθλητισμό. Και ο Άρης έχει βρεθεί και στην άλλη πλευρά. Αρκετές φορές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα. Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε πάλι. Είναι και επίκαιρο λόγω των ημερών. Που διανύουμε και τη εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα. Εντάξει. Δεν αποτελεί αυτό δικαιολογία για τον Μπάσα. Αλλά να ξέρουμε μερικές φορές μέχρι που φτάνει και η κριτική σε κάποια ζητήματα. Θα το καταγράψουμε. Σίγουρα είναι απαράδεκτο το τάκλινγκ του Αλβανού. Οκ. Okay. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν θα το σταυρώσουμε σε καμία περίπτωση. Για κάτι το οποίο γίνεται στη ροή του παιχνιδιού, με τους φυγμούς να είναι ανεβασμένους πολλές φορές. Ανόητο, ξαναλέω. Αλλά η κριτική που θα του γίνει και πρέπει να του γίνει για αυτή την ενέργειά του θα φτάσει μέχρι ένα σημείο. Το ένα σημείο αναφοράς ήταν αυτή η φάση που επηρέασε σημαντικά τη συνέχεια του παιχνιδιού. Το άλλο σημείο αναφοράς φυσικά είναι ο διαιτητής του αγώνα. Ο κύριος Αριστομένης Κουτσιάφτης από την Ένωση Άρτας. Ημένιος Κουτσιάφτης, όπως το φωνάζουν κάποιοι. Ο οποίος μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν, διαβάζοντας και κάποια site των Αθηνών, ότι είχε πολύ καλή βαθμολογία από τον παρατηρητή του αγώνα, τον κύριο Μανώλη Γιαναδάκη. Ότι διαχείριστηκε σωστά δηλαδή τις επίμαχες φάσεις. Ήταν δύσκολη φάση στο χέρι του Τσιλούλη, στη φάση που ο Πανιώνιος σοφάρισε 1-1. Αλλά νομίζω ότι όσοι είδαν το χθεσινό παιχνίδι, είδαν από κοντά την τηλεόραση, αντιλήφθηκαν ότι ο Αρτινός ρέφερι επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα, αλλίωσε το τελικό αποτέλεσμα, γιατί κακώς δεν ακυρώνει τον γκολ του Πανιωνίου, αφού ο Τσιλούλης κατεβάζει την μπάλα με το χέρι, άσχετα με τη λειτουργία του Άρη, συγκεκριμένη φάση, εντάξει, που δεν είναι η καλύτερη δυνατή, αλλά ο Τσιλούλης κατεβάζει την μπάλα με το χέρι. Ο ίδιος παίκτης 76 πρέπει να αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη. Για φάουλ που έχει κάνει μπροστά στον πάγκο του Άρη και δεν του δίνεται από τον Κουτσιάφτη. Συν τη φάση του 86, αν θυμάμαι καλά, με τον Μαρτίνες να κάνει τη σέντρα από τα αριστερά και τον Μακρύλο να βρει την μπάλα με το χέρι. Το οποίο ήταν στη διαδικασία να το μαζέψει, το έχει μαζέψει σχεδόν. Εδώ τώρα υπάρχει μια άλλη ιστορία και ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο. Διότι αυτή η φάση ήταν καρμπών. Με τη φάση του Τζανακάκη στο Άρης Πάοκ στο πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Τότε είχε βγει κανονισμός από την UEFA, ο οποίος έλεγε ότι δεν είναι πέναλτι. Για να αναφέρουμε αυτά τα οποία λέγαμε και τότε. Αλλά όπως δίνεται εκεί, και αφού στην Ελλάδα θεωρείται πέναλτι αυτή η φάση, ας δοθεί χθες για τον Άρη. Δικαιολογημένα φωνάζει ο Άρης και για τη συγκεκριμένη φάση από τη στιγμή που σε άλλο παιχνίδι μέσα στη σεζόν έχει καταλογιστεί εις βάρος του πέναλτι για το ίδιο χέρι. Η τρίτη φάση λοιπόν στην οποία ο κύριος Κουτσιάφτης αλλοιώνει το τελικό αποτέλεσμα. Με έναν Άρη που, για να πάμε και στο πιο αγωνιστικό, στο καθαρά αγωνιστικό βασικά, και αφήνοντας στην άκρη το διαιτητικό σκέλος και την αποβολή του Μπάσα, νομίζω ότι τα πήγε αρκετά καλά δεδομένων των συνθήκων, δεδομένου δηλαδή ότι έπαιζε με παίχτη λιγότερο, ότι ο Παντελίδης αναγκάστηκε να τραβήξει λίγο πιο πίσω τον Τόνσο και να παίξει ο Αργεντινός σε μια θέση την οποία δεν ξέρει, αυτή του αμυντικού χαφ, μια θέση η οποία απαιτεί πολλά τρεξίματα τα οποία ο Τόνσο δεν έχει. Ο Τόνσο έχει ένα συγκεκριμένο χώρο ευθύνης μέσα στο γήπεδο βάσει του τρόπου παιχνιδιού του. Δεν την ξέρει τη συγκεκριμένη θέση, απαιτούσε περισσότερα τρεξίματα και γι' αυτό έγινε και αλλαγή, έχοντας κάποιες ενοχλήσεις στη γάμπα, για τις οποίες βέβαια δεν υπάρχει κάποια ανησυχία, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Είναι περισσότερο λόγω της κόπωσης του Αργεντινού και της υπερπροσπάθειάς του στο χθεσινό παιχνίδι. Για τον Δελιζής, απ' την άλλη, μιας και πιάσαμε αυτό το ζήτημα, υπέστη ένα οστικό είδημα, θα ακολουθήσει θεραπεία τις επόμενες μέρες και την Πέμπτη θα γίνει μια επαναξιολόγηση κατάστασής του. Για να φανεί αν θα είναι διαθέσιμος για τον ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Για να συνεχίσω λοιπόν με το αγωνιστικό. Δεν θα παίξει. Δεν είπα. Βασικός τουλάχιστον. Δεν είπα θα παίξει. Όχι, είπα ότι την Πέμπτη θα γίνει μια επανεκτίμηση. Ναι, εγώ λέω από τώρα, για να μην περιμένεις μέχρι την Πέμπτη. Είναι δύσκολο να. Ότι παίξει, δεν θα παίξει έτσι, ναι. Και αλλιώς και ήταν προγραμματισμένο. Mm-hmm. Μετά από συνομιλία που είχαν και
ο Παντελίδης και με το Βέλεθ και τα λοιπά. Ήταν προγραμματισμένο να συμβεί αυτό, γιατί μετά το μάτς στην Τρίπολη είχε πρόβλημα του Κυλιακού. Είχε πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Το είπε με το που τελείωσε το μάτς, μάλιστα, ναι, ο Δελιζήσης. Και αυτό το βγήκε χθες. Δεν ξέρω, επειδή έκανε και δηλώσει. Δεν το είχε αναφέρει, όχι, δεν το είχε αναφέρει στι δηλώσει. Τότε μας το είπε όταν έβγαινε. Ναι. Είχε πρόβλημα αυτό. Είχε ενοχλήσεις, είχε πρόβλημα κτλ. Είχε βέβαια το κινητό του σε αθόρυβο ο Δελιζήσης. Λογικά, ναι. Σε αντίθεση με επαγγελματίες του χώρου που χτυπάνε τα κινητά του μέσα στο στούντιο. Λοιπόν. Και λογικά θα πάμε σε δίδυμο Βέλεθ Ρόουζ. Βέβαια, να πούμε εδώ το εξής, ότι αυτό το οποίο προγραμμάτιζε ο Παντελίδης να κάνει είναι να έχει τον Μπάσα με τον Σιόπ στην Τούμπα. Ναι. Δύο πιο αμυντικογενείς χαφ σε σχέση με τον, με τον Ματίγια. Τώρα, αυτό το οποίο έκανε ο Μπάσα του τα χαλάει. Πολύ. Του τα χαλάει και πολύ, μάλιστα. Και θα πάει με τον Σιόπ και τον Ματίγια. Γιατί περίμενες σε τέτοια μάτς. Ο Ματίγια για τέτοια παιχνίδια. Δεν είναι για αυτό το παιχνίδι, όντως. Και αν ο Δελιζήσης έπαιζε, θα μπορούσε να βάλει στο Βέλεθ με το Σιόπ. Μα θα έβαζε το Βέλεθ. Ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω, άμα πάμε σε ένα ακραίο σενάριο του να χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά εκεί ο Σαββίδης. Δεν το νομίζω. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Άλλο χάφ έχεις. Δεν νομίζω. Είναι νωρίς ακόμα, νομίζω, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί έχουμε ακόμα μέρες. Άλλο χάφ έχεις. Τον Ιντζόγλου. Τον Ιντζόγλου θα έβαζα εγώ, φίλε. Το ότι προσανατολισμός τουλάχιστον στο κομμάτι των χαφ πρέπει να είναι διαφορετικός σε αυτό το παιχνίδι είναι σίγουρο. Αλλά όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, με τον Πάσα τώρα κάτι, του χαλάνε θα έχεις, τα... Θα έχεις μέσα Λάρσον, Ματέο, Τόνσο ή Μαρτίνες, όποιον από τους δύο. Τόνσο, ή Ντιγκινή, Γιουνές ή Ντιγκινή. Ντιγκινή είναι πάει Ντιγκινή πιο καλά. Ταιριάζει περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Και θα έχεις από πίσω τους επιθετικό χαφ πάλι. Απ' την άλλη, ψάχνεις σε τέτοια παιχνίδια να εκμεταλλευτείς το έπακρο τα στημένα σου. Άρα ο Ματίγια είναι μια επιλογή προς αυτή την κατεύθυνση. Χάνεις πάρα πολύ όμως το αμυντικό κομμάτι και θα δεχτείς πίεση σε αυτό το μάτς. Ένας γνωστός μου είπε για το γνωστός. Μάτς, γνωστός για το μάτς Κυριακής, λίγο, όχι δεν θα το πω extreme, λίγο τραβηγμένο, να πάει ο Κόρχουτ σαν στόπερ, να παίξει ο Βέλεθ με το Σιόπι και να παίξει ο Βαλεριάνος αριστερό μπακ. Είναι το εναλλακτικό πλάνο αυτό που στο είπε ο γνωστός σου. Ναι. Απ' την άλλη όμως τώρα, εκεί που βρήκαμε μία άκρη στα στόπερ και τα λοιπά. Μην πάμε πάλι σε αλχημίες. Σε αυτό το μάτς τώρα, ναι, να βάλεις τον Κόρχουτ πρώτο μάτς στην Τούμπα. Όχι, 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 είναι λίγο ρίσκο. Ο άλλος θα θέλει να γιορτάσει το πρωτάθλημα, γιατί το μάτς αν δεν το έχουμε αντιληφθεί. Ο Παοκτσής ξέρει ότι αν κερδίσει και τον Άρη, μετά δεν γίνεται να χάσει το πρωτάθλημα από τον Πανετολικό. Για τον Παναθηναϊκό. Στο αν κερδίσει τον Άρη, ο Πάοκ στον Παναθηναϊκό θα βγει χ, λέω εγώ. Δεν είπα θα χάσει. Αλλά μπορεί και να χάσει. Ναι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Τέλος πάντων, για το παιχνίδι της Κυριακής έχουμε ακόμα μέρες. Για να δει και ο Παντελίδης τι ακριβώς θα κάνει όσον αφορά την εντεκάδα. Δεν είναι πολλές πιθανότητες για το Δελιζήσι να παίξει. Αλλά θα δούμε την Πέμπτη. Καλά, θα το δούμε. Τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί... Τώρα, αν κοίταξε, λέμε για οστικό είδημα. Άμα δεν έχουν επηρεαστεί καθόλου οι Κυριακοί του. Γιατί ο σκοπός ήταν να τον ξεκουράσει και λίγο. Μην πάθει καμιά σοβαρή υποτροπή και γίνει σαν το Σόουζα. Έτσι. Παρετώντας αυτή την ψυχή που είναι. Την είδα χθες βέβαια στο κήπεδο. Και εγώ την είδα. Χαιρετηθήκαμε. Ναι. Του λέω τι γίνεται, αμίγκο. One, two εβδομάδες. Τι? One, two εβδομάδες. One, two εβδομάδες. Τα βελτιώνει τα ελληνικά του, εντάξει. Κάτι γίνεται. Καλά, δεν πάει τρίτο χρόνο. Μαθαίνει κιόλας. Όχι, κάνει και μαθήματα. Εντάξει, δεν είναι μόνο η παρουσία του στην Ελλάδα, κάνει και μαθήματα. Μαθαίνει. Διαβάζει. Διαβάζει, διαβάζει. Δεν χρειάζεται να του λένε τι γράφουμε πλέον. Όχι, μπορεί να το διαβάζει και μόνο. Κάνει Google Analytics. Όχι, Google Translate. Analytics είναι δικά μας. Analytics τα μαζεύουμε εμείς. Λοιπόν, για να ξέρουμε ας πούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν ξέρω πόσοι μεταφράσανε στον Μπάσα και την κριτική η οποία έχει γίνει από τον σύνολο των μέσων ενημέρωσης. Και τις αστειότητες που έσπευσαν συναριανοί να γράψουν κάτω από τα κείμενα που έχουν να κάνουν με την αποβολή του. Προφανώς και την ώρα του αγώνα και εγώ και όλοι οι Αριανοί του ρίξαμε τα μπινελίκια το του. Το βρήσαμε, δεν είναι, γιατί κάνει βλακεία, ναι, αλλά είναι αυτό που έλεγα πριν, ερδείς, ότι η κριτική έχει και ένα όριο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Όχι απλά έχει ένα όριο, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό με την ανωτερότητα του Αριανού οπαδού και αυτό με το να μην μιλάμε για τη διαιτησία, να μην μιλάμε για τις ενώσεις, να μην μιλάμε για την ΕΠΟ, να μην μιλάμε
για να μην συγκρίνουμε με άλλους, να μην μιλάμε για τις διαφημίσεις, να μην μιλάμε για τις διαφημίσεις και τις μεταγραφές και τους δανεικούς και όλα τα υπόλοιπα. Και να ασκούμε την ίδια στιγμή κριτική και να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μπαίνουμε τώρα Αριανή και να του λέμε διώξτε τον, διακοπή συμβόλαιο και μετά τι να πούμε. Αλλά εντάξει, αυτό περίμενε, είναι. Περίμενε. Καρυπίδη, φέρε άλλον. Φέρε άλλον. Ενώ δεν έχει μεταγραφική περίοδο, δεν έχει τίποτα. Φλεβάρι μήνα. Εγώ αυτό το μόνο που θέλω να προσθέσω για τον Μπάσα. Απλά να σα τελειώσω. Ναι. Ο Μπάσα έκανε όντως μια ανόητη ενέργεια. Είναι ποιηκέστατο το επίθετο το οποίο χρησιμοποιώ. Ναι. Πέρα του ότι είναι εγκληματικό το τάκλινο προς τον αντίπαλο. 100%. Και στο σημείο μπορώ που να αντιληφθώ βέβαια την φάση βλέποντας ξανά. Γιατί ο Μαξίμοβιτς, ο οποίος να το ευχηθούμε και περαστικά για τα πάντα, αλλά πριν κλωτσάει με επίσης πολύ άσχημο τρόπο τον Λάρσον και δεν δίνει φάουλ ο διαιτητής. Ο Μπάσα λοιπόν εκεί ξεκάθαρα πάει να πει ότι κοίταξε να δεις, εδώ μαγκές μέσα μη κάνεις. Δηλαδή είναι στην ψυχολογία του παιχνιδιού αυτό που κάνει. Και στην ψυχολογία του Μπάσα. Αλλά το κάνει λάθος. Και στην ψυχολογία του Μπάσα. Ξεφεύγει προφανώς, ενδεχομένως και να μην ήθελε να βάλει έτσι το πόδι του. Από τη στιγμή όμως που το σήκωσε το πόδι, μετά δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, εκεί πέρα που έχει φτάσει η όλη φάση. Ορθώς αποβάλλεται, αλλά μπαίνει μετά ο Αριανός στην σύγκριση, την πάρα πολύ απλή, ότι η ίδια ακριβώς φάση, η ίδια ακριβώς φάση να γινόταν στην Τούμπα, στο Άκα ή στο Καραϊσκάκι, κόκκινη κάρτα δεν έβγαινε με τίποτα από τον Κουτσιάφτη. Και στην Τούμπα έχουμε και παράδειγμα. Χειρότερο μάλιστα. Με τον Καράμπελα και τον Γεωργιάδη. Όπως επίσης με τον Κουτσιάφτη. Ο μεγάλος Σαραϊδάρης. Ναι, καλά. Και εκείνο. Δίνει πλάγιο. Ναι. Πριν όμως από ένα μήνα, για τους ευαίσθητους Αριανούς το λέω αυτό, ο κύριος παίκτης Λαμίας μου, μας το θύμισε ένα στο πρωί το όνομά του, ο κύριος Μπαχαράνο, Μπαχεράνο, όπως λέγεται αυτός. Μπαχαράνο. Κόβει για 6 μήνες την μπάλα από τον Μπρούνο Γκάμα. Εκεί βρίζαμε τους παίκτες μας βέβαια. Και με διπλό, και με διπλό χτύπημα. Εκεί βρίζαμε τους παίκτες μας εκείνη τη μέρα. Παιδιά, το ποδόσφαιρο και συνεχόμενο είναι και επικοινωνία είναι πλέον. Ας σταματήσουμε να δίνουμε πόντους με αυτογκόλ επικοινωνιακά και μη. Γιατί μετά θα αρχίσετε να λέτε, α, δεν το είπε ο δημοσιογράφος. Αν το δημοσιογράφο του έχεις αφαιρέσει κάθε έννοια επικοινωνιακή με τη δική σου συμμετοχή σε τέτοιου είδους ζητήματα που σταυρώνουμε τώρα τον παίκτη μας, γιατί έκανε ένα λάθος και θα τιμωρηθεί. Και θα τιμωρηθεί και με αγωνιστική, θα τιμωρηθεί και με βάση τον εσωτερικό κανονισμό, με ό,τι προβλέπεται. Και φυσικά έχει ήδη τιμωρηθεί και από το όλο κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην ψυχολογία του και στην καθημερινότητά του. Αλλά εγώ τον θέλω, μόλις τελειώσει η ποινή της τιμωρίας να επιστρέψει. Να επιστρέψει και να παίξει. Έκανε λάθος. Ναι, έκανε λάθος. Φυσικά είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που έχει κάνει ένα σκληρό μαρκάρισμα. Γίνονται αυτά μέσα. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Μάτος δηλαδή πρέπει να παραδώσει το διαβατήριο, όταν φύγει. Φύγει, τέλος. Απλά τελειώσαμε. Στην περίπτωση του Μπάσα. Ή δίπλα τον άλλον τον κάνανε επαναστάτη. Που μοίραζε μπουνίδια. Και δεν λέω φυσικά να εμνήσουμε έναν τέτοιο. Αλλά μην πάμε και στο άλλο άκρο και καταδικάζουμε παιδιά. Όπως ο Μπάσα, που από το Γενάρη και έπειτα η προσφορά του στην ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι πολύ κομβική η απουσία του. Από το χαζό το κεφάλι, βέβαια, έτσι. Στο παιχνίδι της Κυριακής. Δεν το χάσω όμως για όλη τη σεζόν. Τον Μπάσα. Άσε που αποδυναμώνει τον Πανιόν εν ώψη του κυπέλλου της Τετάρτης. Απλά για τον Μπάσα αυτό που θέλω να προσθέσω εγώ είναι ότι γενικότερα θα πρέπει λίγο με την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση μετά την τιμωρία του να αναθεωρήσει και λίγο όσον αφορά τη δύναμη που πηγαίνει κάποιες φορές στα μαρκαρίσματα. Τον Μπάσα είναι ένας παίχτης ο οποίος πολλές φορές φλερτάρει με την κάρτα. Πολλές φορές πάει δυνατά πάνω στον αντίπαλο και στην μπάλα. Εντάξει, το έχει αυτό σαν στοιχείο του παιχνιδιού του. Για μένα θα πρέπει να το προσέξει λίγο περισσότερο. Και όσοι τον παρατηρείτε έτσι με λίγη παραπάνω λεπτομέρεια, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Που ξαναλέω όμως αυτό που λέγαμε τώρα με τον Χρήστανο. Δεν θα το σταυρώσουμε επειδή κάποιοι μπορεί να το θέλουν.
Τέλος πάντων, για να συνεχίσω και να κλείσουμε το αγωνιστικό, γιατί πρέπει να πάμε και στο break σιγά-σιγά. Ο Άρης στάθηκε πολύ καλά δεδομένου των συνθήκων, δεδομένου ότι έπαιζε με παίχτη λιγότερο σχεδόν για 90 λεπτά. Το ότι άξιζε τη νίκη, και αυτό είναι μια παραδοχή όλων, νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιβράβευση για την ομάδα στο χθεσινό παιχνίδι. Δεν έκανε πάρα πολλές κλασικές ευκαιρίες, σίγουρα όμως έκανε περισσότερες από τον Πανιόνιο. Άρα μπορεί να νιώθει μια απογοήτευση και μια πίκρα που δεν κατάφερε στο τέλος να κερδίσει. Πρέπει να κρατήσει όμως την εμφάνιση αυτή, η οποία δεδομένου των συνθηκών, επαναλαμβάνω, ήταν αρκετά καλή, γιατί ο Άρης και πειθαρχημένος έμεινε στο τακτικό του πλάνο και μπήκε ξανά γρήγορα στο κλίμα του παιχνιδιού μετά την αποβολή του Μπάσα. Όπως και μετά τον γκολ το οποίο δέχτηκε με τον Τζιλούλη, όπου δεν έπρεπε να μετρήσει φυσικά, και δίκαια φωνάζει για τη διαιτησία του Κουτσιάφτη, ο οποίος επηρέασε σημαντικά. Βέβαια, ο παρατηρητής ο κύριος Γιαννάδακης έχει βγάλει άριστο τον Κουτσιάφτη. Και φυσικά τον έχει βγάλει άριστο, όπως τον βγάζανε επί σειρά ετών άριστος και όλους τους προηγούμενους και φωνάζανε εδώ δίπλα της εξυγίανσης. Αλλά τώρα που τους βγάζουν άριστους για τον φίλο Ζαμάνι, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό είναι το σύστημα. Να έρχεται ο διαιτητής να σε σφάζει και μετά να παίρνει και καλό βαθμό. Αυτό έγινε επί σειρά ετών. Αυτό γίνεται και τώρα. Και για να το επεκτείνω, όταν σας λέγαμε για τις ενώσεις, γιατί ο Γιαννάδακης είναι εκεί από την όμορφη Κρήτη. Από την όμορφη Κρήτη. Και είναι και ένας παρατηρητής, ο οποίος ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Με τους Γκυρτζίκηδες. Και τους Σαρίδες. Εξαίρετο μέλος. Τότε μας πείραζαν όλοι αυτοί. Τώρα το χέρι της εξυγίανσης και του Τσιλούλη, ο οποίος είναι και δεύτερη κίτρινη. Το 76 μπροστά στον μπάγκο του Άρη. Όχι, η δεύτερη κίτρινη στον γκολφ, λέει, καταρχήν. Και μετά σε τάκλιν που έχει κάνει. Το τάκλιν μετά. Εγώ σου λέω στο γκολ. Εκεί τελειώνουν όλα. Τρώει 4 μετά ο Πανιόνιος. Με 10-10 παίχτες. Θα πάμε σε ένα μαζεμένο break, Βασίλη Γαβαδία. Ετοίμασε τον λίγο μαζεμένο, γιατί μας περιμένει και ο καλεσμένος μας. Για να τον... Όχι, μαζεμένο εννοώ... Εννοεί συμμαζεμένο, αλλά βασικά. Το συν με το μαζεμένο δεν το έχει μάθει ακόμα. Ναι, συμμαζεμένο λοιπόν. Έτσι. Υπάρχει και το μαζεμένο, φίλε, να είσαι μαζεμένος, δεν λέμε, λοιπόν. Στην Περία έτσι μιλάμε. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Λίμπερο 107,4. All About Harrison Air. Είχε ενημερωθεί για την ώρα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Θα τον έχουμε σε 5 λεπτά. Σου λέει, θα με ξυπνήσουν. Ναι. Λοιπόν. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 παρακάτι. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα. Γιατί έχει το μάτσο πάω 7. Λοιπόν, με τον Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Μετά τις 6, αφού τελειώσουμε και με τον καλεσμένο μας, θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για να ακούσουμε εσάς. Ο φίλος 79 διάβασε το μήνυμα του. Δεν διάβασα, ρε φίλε. Αμαρτία να χάνουμε φέτος 5 βαθμούς από Πανιόνιο. Μονίμως ατυχία διαιτησία. Χαλάνε το κλίμα σε ομάδα κόσμο. Άρης έγινε ομάδα. Θα λυσάξουν να μας βγάλουν εκτός πεντάδας. Κάθε φορά που ορίζουν. Συνεχίζω 779. Κάθε φορά που ορίζουν διαιτή από την Άρτα, του Βρακά και την Ήπειρο, δικό σου είναι αυτό. Υποφέρουμε. Σίγουρα θέλουν πάω στην πεντάδα και αν μπορούν να σμπρώξουν Ξάνθη ή Πανετολικό, εγρήγορση. Εντάξει, νομίζω ότι Ξάνθη ο Πανετολικός σιγά σιγά το χάνουν το τρένο. Ο Άρης, αν κέρδιζε χθες, θα είχε τελειώσει νομίζω με την Ευρώπη ουσιαστικά. Θα πρέπει να αυτοκτονήσει ή να γίνουν θαύματα για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Και τώρα πρέπει να αυτοκτονήσει ή να τον στήσουν. Ναι. Δεν νομίζω όμως ότι η εικόνα του Άρη δείχνει αυτοκτονικές τάσεις. Όχι, αυτοκτονικές δεν είναι. Ίσα ίσα. Και ήταν και καλή κιόλα θες με 10 παίκτες για 85 λεπτά. Καταρχήν, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στην ομάδα, στη διοίκηση, στον αθλητικό διευθυντή, στον προπονητή, ότι έχουν κάνει εξαιρετικές επιλογές ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, χθες χαζέψατε με τον Λάρσον. Ήταν η καλύτερη του εμφάνιση. Χαζέψατε. Τι παιχτάρα είναι αυτή και τι λαχείο. Δεν είναι λαχείο ο Λάρσον. Λαχείο είναι ο 18 χρονών, 19 ο 20. Λαχείο είναι ο Σόουζα. Που τον φέρεις μετά από 8 μήνες απραξίας και τον εμπιστεύεσαι, ξέρεις τι είναι. Και φέρνεις τον Σόουζα και τον βλέπεις εσύ μετά. Ο Λάρσον δεν είναι λαχείο. Είναι ένας κανονικός ποδοσφαιριστής που έχει παίξει εθνική Σουηδίας. Και να σου πω τι φάνηκε χθες. Φάνηκε η τεράστια διαφορά που έχει ο Λάρσον. Είναι βέβαια και αυτό που είναι όλοι οι Βόροι αυτοί. Σε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Ο τύπος θεωρητικά έπρεπε στο 60 να ταυτίσει. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει έρθει το Γενάρη, χωρίς πολλές συμμετοχές. Τρεις συμμετοχές με τα Χεσάρι. Μπράβο.
Αλλά είδε πώ τρέχει. Πώ τρέχει έτσι. Έχει ένα πολύ περίεργο τρέξιμο. Όταν ήρθε δεν ήταν ακόμα έτοιμο για 90 λεπτό. Ήταν το πρώτο του 90 λεπτό. Καλά, φυσιολογικό. Ναι, γι' αυτό βλέπατε και τον Παντελίδη σε προηγούμενα παιχνίδια εκεί γύρω στο 70-75 να τον βγάζει. 90 λεπτό με 10 παίκτε. Ναι, χθε όμω. Πολύ σημαντικό. Και, εμένα, και για ένα ποδοσφαιριστή, προσέξτε, που γυρίζει 9 στι 10 φορέ πίσω και βοηθάει στην άμυνα. Έτσι. Επίση, πολύ καλή συνεργασία του ο Κορχούτ που με τα Γιάννα ήταν κακό. Χθες ήταν πάρα πολύ καλός. Ήτανε. Πάρα όπως, πολύ όπως, καλός. Όπως και ο Τζανακάκης ήταν πολύ καλός χθες. Νομίζω στην καλύτερη του εμφάνιση. Ναι, εγώ λόγω για τις μεταγραφές τώρα. Α. Θα πούμε και τα άλλα τα παιδιά. Γενικότερα όλοι ήταν καλοί. Και ο Ρος είναι σταθερά καλός. Ναι. Κάνει βέβαια ένα-δυο λαθάκια τα κάνει. Αλλά εντάξει, τώρα αν περιμέναμε να έχουμε πάρει ένα στόπερ δανεικό από Β' Εθνική Γαλλίας και να είναι ο Μπέκενμπάουερ, οκ. Δεν ευέλευε. Ο Τόνος ήταν άτυχος γιατί ο πιστοχώρησε σε μια θέση αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, την οποία δεν γνωρίζει, η οποία απαιτεί πολλά τρεξίματα. Έκανε υπερπροσπάθεια το παιδί. Εγώ θα τον έβγαζα τον Τόνος, φίλε, νωρίτερα. Και εγώ. Είναι η μόνη ένσταση που έχω σε σχέση με το κουτσάρισμα του Παντελίδη. Η δεύτερη, δικιά μου είναι με τον Γκαρσία. Όχι. Εδώ λοιπόν θα σου το εξηγήσω εγώ για να το ακούσει και εσύ και ήθελα να σου το πω. Ναι, ναι. Να το ακούσει και εσύ, να το ακούσουν και όλοι οι υπόλοιποι. Για πες. Ο Γκαρσία χθες είναι κακός. Ως πάρα πολύ κακός. Είναι λοιπόν ιδανική η περίπτωση του να μπει στην θέση του ο Φετφατζίδης. Ο Παντελίδης δηλαδή κάνει το εξής απλό. Βάζει μέσα τον Βέλεθ να πάρει τα βήματα της θέσης του χαφ μαζί με τον Ματίγια και μετά από ένα πεντάλεπτο να βγάλει το Ματίγια, να περάσει το Φετφατζίδη και να πάει ο Φετφατζίδης στη θέση που έπαιζε ο Ματέο και να μείνει ο Βέλεφ στα χαφ στη θέση του Ματίγια. Αυτό είναι το πλάνο του προπονητή. Έλα όμως που στα τρία λεπτά τραυματίζει το Δελιζήσης με αποτέλεσμα έτσι κι αλλιώς να πάει μεν το Φετφατζίδη στη θέση που έπαιζε ο Ματέο αλλά να πρέπει να γυρίσει τον Βέλεφ στα στόπερ και να κρατήσει τον Ματίγια στα χαφ. Η άλλη επιλογή που θα μπορούσε να κάνει ο Παντελής ήταν να βγάλει τον Τόνσο και να βάλει τον Φετφατζίδη και να παίξει ο Φετφατζίδης εκεί. Γιατί αν δεις, μετά από ένα διάστημα την άλλαξε λίγο τη διάταξη. Δεν είναι το κλασικό, δεν είναι 4-3-3 αφού λείπει ένας παίκτης. Την άλλαξε λίγο. Δηλαδή έπαιζε ο Φετφατζίδης, πήγαινε και προς τον Τιγκινή. Ο Φετφατζίδης δεν έδειξε τίποτα χθες και μάλιστα έκανε και 2-3 λάθη που χτύπησαν. Και με 10 παίχτες ήταν ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση. Αλλά γενικά, για την ένσταση που είπες για τον Ματέο, παιδιά, δεν γίνεται. Ο Ματέο χθες ήταν παραφωνία στο παιχνίδι. Δεν ήταν τόσο κακός. Πόσο ήταν? Δεν ήταν τόσο κακός. Δεν ήταν τόσο κακός. Ωραία. Και είναι και ένας, ποδοσφαιριστής που τον γκολ πηγαίνει σε αυτόν στα τελευταία παιχνίδια. Δεν πηγαίνει αυτό στον γκολ. Εντάξει. Ναι, αλλά παίζει με 10. Δεν είναι ότι ήταν κακό. Αλλά δεν είπαμε ότι ήταν. Ναι. Ο καθένας το βλέπει διαφορετικά. Πώς θα γίνει όμως. Δεν μπορείς να βγάλεις τον Λάρσον, φίλε. Ο καθένας το βλέπει διαφορετικά. Γίνεται να βγάλεις αυτό τον Λάρσον χθες. Πρέπει λοιπόν να βάλεις έναν φρέσκο ποδοσφαιριστή. Ποιο θα βγάλεις για να βάλεις τον Φετφατζίδη. Γιατί πρέπει να μπει ο Φετφατζίδης, δεν και καλά δηλαδή. Πρέπει να μπει ένας εξτρέμ γρήγορος και για να κρατάει τους παίκτες του Πανιωνίου πίσω, αλλά να είναι και ξεκούραστος. Είναι άλλος. Ένας παίκτης στο 65, ο οποίος παίζει με 10 παίκτες και να γυρίζεις και να βοηθάς και τα λοιπά, και είναι αλλιώς να μπει ένας ξεκούραστος. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι πρέπει να μπει ένας ξεκούραστος. Αλλιώς θα παίζαμε όλο το μάτς με τους ίδιους. Let's agree to disagree. Πάρε πάλι τον καλεσμένο μας, Βασίλη. Let's agree to disagree. Let's agree to disagree. Στα λέω ωραία, στα εξηγώ ωραία. Στα εξηγώ ωραία. Ναι, και εγώ σου λέω εντάξει, εσύ έχεις τη δικιά σου, δεν έχω τη δικιά μου. Okay. Απλά εγώ θα έκανα μία άλλη αλλαγή. Ποια? Την τελευταία. Ποια? Εκεί είναι η τέτοια. Δεν θα έβαζα το Μαρτίνες. Θα βάζα το Γιουνές. Θα βάζα το Γιουνές. Ναι, μαζί σου και εσένα. Θα βάζα το Γιουνές και θα τραβούσα τον Ντιγκινή στα άκρα. Θα βγάζα δηλαδή πάλι τον Τόνσο. Γιατί είναι αναγκαστική πάλι η αλλαγή, έτσι. Αλλά νομίζω ότι καλύτερα αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε, να πούμε τις σκέψεις μας, τις απόψεις μας. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι. Αλήθεια είναι αυτό. Έναν από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές. Αλήθεια είναι αυτό. Ένας άνθρωπος που συνδυάζει και την αγωνιστική, την προπονητική άποψη που θέλουμε για τον Άρη των τελευταίων αγωνιστικών. Είμαστε και σε εβδομάδα ντέρμπι.
πάω Κάρι που τα έχει φάει με το κουτάλι. Και νιώθει από Άρη, ρε φίλε. Και νιώθει από Άρη και τον καλέσαμε με αφορμή δυστυχώς μια άσχημη είδηση την οποία είχαμε χθες. Αλλά θα χαρούμε να μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο μαζί του. Ναι. Ο λόγος είναι για τον Γιώργο Τοφυρό, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Coach, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Πραγματικά είναι, coach. Α, πραγματικότητα είναι, δεν βάλαμε. Εγώ σε έχω ζήσει κιόλας όταν ήσουν στον πάγκο του Άρη. Και μάλιστα στη χρονιά που ο Άρης ξαναδιεκδίκησε πρωτάθλημα, αρχικά. Πήγαμε λίγο παλιά, βέβαια, θα φανερωθεί η ηλικία σου. Ναι. Με λόντσερ μιλού. Δεν είναι κρυφή. Σωστό. Ναι, οι ποδοσφαιριστές δεν μπορείτε να ξεφύγετε, είναι αλήθεια. Ναι, δεν μπορούμε. Όπως βεβαίως και υπήρξε και η άλλη θητεία, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Γιατί πραγματικά χθες υπήρξε στεναχώρια σε όλο τον αριανό κόσμο. Ένας παίκτης ο οποίος δεν ξέρω πόσο αγαπητό ήταν στους προπονητές, γιατί ήταν λίγο τρελός, αλλά χωρίς καμιά αμφιβολία, αυτοί έτσι οι τρελοί παίκτες γίνονται πολύ αγαπητοί στον κόσμο. Μιλάμε για τον Φλόρες, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας, δυστυχώς. Σε ηλικία 44 ετών από καρδιακή προσβολή, όπως λένε οι πρώτες. Η ζωή του ήταν λίγο περίεργη. Έκανε, ήταν λίγο άστατος. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ λυπηρό γεγονός. Εξεπλάγει και εγώ όταν το άκουσα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα λόγια που ακούγαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν ήταν κοντά μας, ας πούμε, που έφυγε μάλλον από τον Άρη, ήταν ότι δεν ακούγαμε καλά λόγια. Είχαμε ακούσει ότι ήταν στη φυλακή, ότι είχε κάνει αυτό, είχε κάνει εκείνο, είχε μαλώσει σε ένα μπαρ, είχε κάνει διάφορα. Ναι, αυτά είχα ακούσει διάφορα πράγματα που σου έφεραν στο μυαλό ότι και έλεγες ότι, ας πούμε, ότι αυτό το παιδί δεν θα έχει όμορφο τέλος, ας πούμε, πάντως, με την πάροδο του χρόνου. Αγωνιστικά πάντως είχε φοβερό ταλέντο και βέβαια νομίζω ότι έφτασε να παίζει στην Ελλάδα και Εθνική Περού και τα λοιπά. Ήταν πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ήταν μπαλαδόρος. Ήταν μπαλαδόρος. Αυτό που λέμε μπαλαδόρος, μπαλαδόφατσα. Ήταν παίχτης που μπορούσε να σου περάσει την μπάλα κάτω τα πόδια, να δώσει μια πάσα καταπληκτική, να κάνει ένα σουτ, να κάνει τα πάντα. Ήταν πολύ καλός ποδοσφαιριστής, βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα μας εκείνη τη χρονιά. Και σε πολύ καλή ηλικία έχει έρθει. Ναι, έφυγε γρήγορα, δεν κάθισε πολύ χρονικό διάστημα εδώ και ήταν πολύ άσχημο το τέλος του. Δηλαδή στην ηλικία αυτή να πούμε να τελειώσει τη ζωή σου και με ένα άσχημο τέλος, έτσι όπως πήγαιναν τα πράγματα γι' αυτό, να είναι πάρα πολύ λυπηρό. Είναι από τις περιπτώσεις, coach, που λέμε πολλές φορές ότι οι ποδοσφαιριστές νικήθηκαν τους δαίμονές τους και πρέπει να είχε πολλούς, είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Είχε έρθει μαζί με έναν Τσέβες, πώς λέγονταν, ο Ελκαμιόν ο άλλος, έτσι το λέγαμε. Άστα να πάνε το φορτηγό. Το φορτηγό το οποίο ήταν σαν φορτηγό όμως, ήταν λίγο αργός ο άλλος. Άστα να πάνε. Δύο Περουβιανοί. Ναι. Βέβαια, εντάξει, τον θυμόμαστε από το εκείνο το 1-4 μέσα στην Τούμπα. Νομίζω και για σένα, coach, ήταν μια πολύ σημαντική νίκη εκείνη στο τοπικό ντέρμπι. Και έρχεται. Θεωρώ ότι ήταν η πιο σημαντική. Ναι. Η πιο σημαντική. Με Χαριστέα. Καταρχήν, έτσι πέρασαν πολλά χρόνια τώρα, εντάξει, επειδή υπάρχει και Άρης ΠΑΟΚ μπροστά, ΠΑΟΚ Άρης. Πώς σου ήρθε και τον έβαλε στο μικρό τότε? Γιατί μιλάμε για το μικρό τώρα. Ο Χαριστέας, όλοι τον σκέφτονται ότι στο Euro τον έχουν δει με τον Άγιαξ τη Βέρντερ. Το προηγούμενο παιχνίδι μας, το πρώτο του πρωταθλήματος, ήταν με τον Εθνικό Αστέρα. Ναι, 2-0. Είχα ξεκινήσει, αν θυμάσαι, με τον Λιολίδη και με τον Τσέβες εκείνο το παιχνίδι. Τον καμιόν που λέγαμε, ναι. Με τον καμιόν που λέγαμε. Και ενώ κερδίσαμε, και μερικοί λένε ότι καμιά φορά δεν αλλάζει την εντεκάδα που κερδίζει, εγώ όμως, επειδή πραγματικά εκείνο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ το είχαμε μελετήσει πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι συνεργάτες μου, κυρίως με τον Γιάννη τον Καρακασίδη μιλάω τώρα, με τον οποίο ο οποίος ήταν άνθρωπος που έβλεπε τα παιχνίδια τα επόμενα, ναι, και μαζί καθορίζαμε, ας πούμε, το πώς πρέπει, ανάλογα που παίζει, όπως παίζει ο αντίπαλος, και εμείς να παίξουμε. Και το είχαμε προγραμματίσει πραγματικά να βάλουμε το Χαριστέα, γιατί το Χαριστέα ήταν ένα παιδί τότε στο ξεκίνημά του, επειδή θα χρησιμοποιούσε έναν επιθετικό, έναν σεντερφόρ, ήταν ο παίκτης που θα μπορούσε να παρενοχλεί όλους τους αμυντικούς, να τους πρεσάρει στο χώρο τους. Ναι. Κατάλαβες.
Δηλαδή ήταν ο λόγος που τον έβαλα, δηλαδή ήταν τεχαλατζής, ίδρωνε μέσα στο γήπεδο πολύ με το ξεκίνημά του. Και αν μου επιτρέπεις κόσμο, σου θυμίσω την εντεκάδα με την οποία έχεις κατέβει σε εκείνο το παιχνίδι. Κατεργιανάκης, Έρακ, Μητσόπουλος, Κατσιαρός, Μάντζιος, Κολτσίδας, Δαλκίδης, Κένεντι, Πανόπουλος, Φλόρης και ο Χαριστέας. Ναι, έτσι όπως το βλέπω σε πολλές φορές σε κάποια βίντεο και τα βιντεάκια και τα λοιπά, κάναμε φοβερές αντεπιθέσεις. Ήταν ένα παιχνίδι που πραγματικά παίξαμε πολύ κλειστά, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλή ομάδα εκείνη την εποχή. Εμείς ήμασταν φρέσκια ομάδα. Mm-hmm. Ήταν η ομάδα που είχε βγει από τη Β' Εθνική, mm-hmm. με κάποιες προσαρτήσεις που είχαμε κάνει. Δηλαδή, ενώ είχε έρθει ο κ. Κοντομινάς, ακόμα δεν είχε ανοιχτεί. Mm-hmm. Και είχαμε κάνει λιγοστές μεταγραφές, δηλαδή δεν είχαμε κάνει πολλά πράγματα και φτηνά. Mm-hmm. Και ήμασταν λίγο κουμπωμένοι, ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν, ξέρεις, πιο καλή ομάδα. Είχε έναν και αυτή μου φαίνεται έναν Περουβιανό, ήταν ο Αριστόδος ο Μπακ που ήταν πολύ καλός παίκτης. Ο Πέρσης Λιβάρες. Ναι, πολύ καλός παίκτης, έπρεπε να τον σταματήσουμε, να βρούμε έναν τρόπο να σταματήσουμε και, μέχρι και τον αριστερό του στον Μπακ, ας πούμε. Ναι. Εκείνος... Είχαμε κάνει ολόκληρο σχεδιασμό πώς να κλείσουμε από εδώ, να κλείσουμε από εκεί και πώς θα φεύγουμε σε αντεπιθέσεις. Και δηλαδή λειτουργήσαν όλα με τον καλύτερο τρόπο, θα έλεγα. Οπωσδήποτε χρειάζεται και τύχη για να φτάσεις να πάρεις ένα τέτοιο μεγάλο παιχνίδι, μια τέτοια μεγάλη νίκη. Και εκείνη τη μέρα ήταν και ο Θεός μαζί μας και όλα ήρθαν ευνοϊκά και πήραμε... Εκείνος ο τρόπος παιχνιδιού, coach, είναι ίσως και αυτός που πρέπει να ακολουθήσει ο Άρης την ερχόμενη Κυριακή, έχοντας και εσύ μια εικόνα και από τον ΠΑΟΚ αλλά και από τον Άρη τις τελευταίες αγωνιστικές. Κοίταξε, νομίζω ότι του ταιριάζει εκείνος ο τρόπος του σημερινού Άρη, γιατί έχει πολύ γρήγορους παίκτες μπροστά. Βέβαια αυτό θα το καθορίσει ο κύριος Παντελίδης τώρα. Και βέβαια έχουν αλλάξει βέβαια τώρα τα πράγματα. Ο Άρης δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Μπορεί να βγει και λίγο πιο μπροστά. Εμείς, εγώ τότε εκείνη την εποχή είχα και αρκετά νέα παιδιά. Αν θα θυμηθείς Κατσαρό, όπως είπες, Κατσαρός, Πανόπουλος. Είχα με αρκετά νέα παιδιά μέσα στην ομάδα. Και ήμασταν λίγο πιο κουμπωμένοι και φρέσκια ομάδα και εμείς, όπως είναι και τώρα βέβαια τα φρέσκια ομάδα και τώρα. Αλλά μπορεί να βγει λίγο πιο μπροστά ίσως, αλλά είναι θέμα, όπως σας είπα προηγουμένως, του κυρίου Παντελίδη πώς θα παίξει το πράγμα αυτός. Πριν επιστρέψουμε στο μάτς της Κυριακής, το έχεις ίσως λίγο έτσι ως παράπονο ότι δεν είχες ποτέ στις χρονιές που είσαι στον Άρη ένα ρόστερ όπως αυτό που έχει τώρα. Ή αυτό που είχε το 11, ας πούμε, που έπαιξε με την Ατλέτικο. Δηλαδή, παίκτες πραγματικά από το πανοράβι. Νομίζω ότι σπάνια είχε ο Άρης τόσο καλούς ποδοσφαιριστές. Ή αν είχε, θυμάμαι ότι κάποιοι παίκτες που ήρθαν, όπως ο Νίρεν Ντεμπά που τους έφερες εσύ. Ο Νίρεν Ντεμπά, ο Μόρις, όταν ο Μπράγκα, όλοι αυτοί οι καλοί ποδοσφαιριστές ξένοι, που βέβαια με πολύ λιγότερα, μικρότερα μπάτζετ σε σχέση με τώρα. Αλλά ήταν αυτό που λέμε πραγματικά λαχεία. Δηλαδή, ήταν επιλογές. Ψάχναμε έναν φθηνό και καλό. Και τους έβρισκες τότε. Το πρώτο που ψάχναμε ήταν να είναι φθηνός. Έτσι. Τον Έρεν Ντεμπά τον έφερα από τα Γιάννενα εγώ με 50.000. Τον είχα φέρει δοκιμή, στα Γιάννενα. Θυμάμαι. Δοκιμή είχες κάνει. Τον δοκίμασε στα Γιάννενα και τον πήρα και μετά έβαλε αρκετά γκολ. Και στο δεύτερο γύρο μόνο τον είχα εκεί. Ναι. Βγήκαν τα Γιάννενα και τελείωσε το συμβολαιό του και τον έφερα με 50.000 το χρόνο. Ήταν φτηνή μεταγραφή, ήταν λαχείο, βοήθησε πάρα πολύ. Με λίγα λεφτά και βοήθησε πολύ. Αυτό που μου ερώτησες ότι πραγματικά δεν είχα ποτέ ένα ρόστερ τέτοιο, ας πούμε, όπως είχε ο Άρης κάποια εποχή που μεσουρανούσε τα τελευταία χρόνια επί εποχής Σκόρδα και τα λοιπά που ήταν πρόεδρος. Θυμάμαι χρονιές που είχε πάρα πολύ καλούς παίκτες εγώ. Οι χρονιές που ήμουνα πραγματικά ήταν χρονιές που προσπαθούσαμε με δικά μας παιδιά, με νέα παιδιά να βρούμε κάποια ταλέντα από εδώ, να προωθήσουμε κάποια ταλέντα δικά μας κτλ. Και τη χρονιά που ήμουνα με τον Κοντομινά, ας πούμε, που ήρθε, μέχρι το Δεκέμβριο που κάθισα, ήταν κουμπωμένα τα πράγματα, δεν είχαμε κάνει τίποτα. Ναι, μετά όταν έφυγα εγώ άρχισαν και ξανηγόνουσαν και κάνανε κινήσεις και τα λοιπά και πήρανε παίκτες και μεταγράφες. Ένα σχετικά καλό ρόστερ είχες τη χρονιά του Κυπέλου που βγήκε η Ευρώπη τότε με τον Μαλού. Αν θυμάσαι ήταν μια χρονιά με πολλά βάσανα, με τα... Αν θυμάμαι λέει. Πώς το λένε
τον πρόεδρο που είχαμε με τα Κοντομινά. Καραμπέρι, εκείνη χρονιά είναι Καραμπέρι, όχι. Δεν είναι. Όχι, όχι, τη χρονιά που ήταν. Α, ο Ζαχουδάνης, Ζαχουδάνης ήταν. Άμπρο, με τα Ζαχουδάνη εποχή, με 1000 προβλήματα η ομάδα, αν θυμάστε, είχαμε δικαστικές αποφάσεις που μας κατέσχεσαν, τα κατέσχεαν μάλλον, τα χρήματα κάθε εβδομάδα. Ο κύριος Κόντης με έναν παίκτη που μας είχε φέρει... Ιρανίλντο. Ιρανίλντο, μπράβο. Είχαμε πολλά, ήταν χρονιά με πολλά προβλήματα εκείνη. Και οι παίκτες είχα πραγματικά αρκετούς και καλούς παίκτες, αλλά τα προβλήματά μας ήταν μεγάλα. Ήταν, δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τους παίκτες. Δηλαδή, είχα να παίρνω, ας πούμε, οι παίκτες 100 και τους δίναμε 5 ή 10. Και γι' αυτό στο τέλος της σεζόν ο Επαλέ και ο Μόρις πήγαν στον Παναθηναϊκό, από ό,τι θυμάμαι. Ναι, φύγανε. Χαρίζοντας τα χρήματα που τους χρωστούσε η ομάδα, αλλά και η ομάδα έχασε δύο πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ναι. Έτσι είναι. Τέλος πάντων. Πάμε να γυρίσουμε στο σήμερα. Πώς βλέπεις το μάτς? Δύσκολες, οικονομικά πολύ δύσκολες. Πώς βλέπεις το μάτς της Κυριακής? Είμαι αισιόδοξος πολύ για το μάτς. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, γιατί βλέπω ότι η ομάδα μας είναι πολύ καλή. Είναι δουλεμένη αυτή την εποχή η ομάδα μας. Τρέχει, πρεσάρει, είναι γρήγορη, κάνει καλές αντεπιθέσεις. Δηλαδή έχει στοιχεία που μπορούμε να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε πολλά εμπόδια σε ένα μάτς. Και επιπλέον δεν έχει και να χάσει και τίποτα, έτσι. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι για μας, μόνο κέρδος μπορεί να έχει ο Άρης από αυτό το παιχνίδι. Και να ζητήσει, ας πούμε, μια καλή εμφάνιση, να ευχαριστήσει τον κόσμο του, που συμπαραστέκεται τόσο πολύ από το πρώτο παιχνίδι μέχρι και το χτεσινό που είδα, ας πούμε, που παρότι δεν ήμουνα, είχε πάρα πολύ κόσμο και ο κόσμος είναι πολύ κοντά και δίπλα στην ομάδα πάντα. Θεωρείς ότι μετά από μια καταιγίδα έτσι που πέρασε και ο Παντελίδης και βέβαια στηρίχθηκε έστω και στο 90 και παρέμεινε στην ομάδα πριν το μάτς με την Ξάνθη, θεωρείς ότι τελικά στο πρόσημο την έχει βελτιώσει την ομάδα σε σχέση με αυτό που υπήρχε με τον Ερέρα? Γιατί έγινε πολύ κουβέντα και με την απομάκρυνση του Ερέρα. Κοίταξε, πω την αλήθεια. Την έχει βελτιώσει πάρα πολύ την ομάδα. Πάρα πολύ την έχει βελτιώσει την ομάδα. Είχε πάρα οι προβλήματα πάρα πολλά όταν πρωτοήλθε. Του πέσαν όλα μαζί μέχρι να αρχίσει να βελτιώνει κάπως την ομάδα. Είχε τραυματισμούς. Φύγανε κάποιοι παίκτες. Είχαν ανακοινωθεί κάποια ονόματα ότι θα φύγουν και αναγκάστηκε να παίζει με παίκτες που είχαν ανακοινωθεί ότι θα φύγουν. Ναι. Δηλαδή πέρασε μια μπόρα μεγάλη χωρίς να φταίει πολύ ο άνθρωπος. Γιατί όταν πας σε μια ομάδα για να τη φέρεις στα νερά σου χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα. Έτσι. Είμαστε και λίγο ανυπόμονοι εμείς. Ναι, εμείς είμαστε ανυπόμονοι. Θέλαμε από την πρώτη μέρα, όλοι λέγαμε γιατί να διώξουμε τον Ερέρα και πήραμε έναν προπονητή που δεν τη βελτίωσε την ομάδα. Μα εμείς θέλαμε σε δύο μέρες να τη βελτίωσει. Δεν γίνεται σε δύο μέρες να βελτίωσει την ομάδα. Και τον βοήθησαν πολύ και μεταγραφές που γίνανε, γιατί ο Άρης έφερε ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Ναι, τον βοήθησαν πάρα πολύ. Τον βοήθησαν, είναι αλήθεια, τον βοήθησαν πάρα πολύ μεταγραφές και μόλις μπήκαν, δηλαδή συμπληρωθήκαν τα κενά, αμέσως άρχισε να φαίνεται και η δουλειά του προπονητή. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πραγματικά μέσα στις ομάδες που αρέσουν. Εμένα δηλαδή, πραγματικά έτσι κι αλλιώς βλέπω τον Άρη πάντα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω. Υπάρχουν φορές όταν παίζει η ομάδα εκτός έδρας που μαζευόμαστε όλοι οι βετεράνοι σε καφετερία και βλέπουμε το παιχνίδι όλοι μαζί και πραγματικά μας αρέσει ο τρόπος που παίζει και είμαστε ενθουσιασμένοι δηλαδή με την ομάδα. Και ευχόμαστε το καλύτερο και εύχομαι μάλλον το καλύτερο για την Κυριακή για μας, γιατί πραγματικά αυτά τα παιχνίδια είναι παιχνίδια που πάντα έχει μεράκι ο Αργιανός να τα κερδίζει. Κότς, επειδή τη θέση την ξέρεις κιόλας πολύ καλά, ένα σχόλιο δικό σου για τον Ρόουζ, ο οποίος είναι από τα νέα πρόσωπα στην ομάδα, ήρθε τον περασμένο Γενάρη, αλλά και για τους, υπόλοιπους, τον Βέλεθ, το Δελιζήσι. Κοίταξε τώρα, μιλάμε για τρεις παίκτες που είναι πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή, ο Ρόουζ ήρθε και μπήκε στην ομάδα σαν να είναι παίκτης χρόνια της ομάδος, κόλλησε αμέσως. Δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα η ομάδα, δηλαδή δεν είχαμε δεχτεί μέχρι τώρα γκολ. Ναι. Δεχτήκαμε ένα γκολ σε 4 παιχνίδια
και μου αρέσει πάρα πολύ καλός παίκτης, όπως και ο Βέλεθ, όπως και ο Δελιζής. Είναι τρία center back που πραγματικά ο προπονητής μπερδεύεται ποιον να βάλει και ποιον να αφήσει καμιά φορά έξω. Αφού δηλαδή πρέπει να σκεφτεί και το θέμα αν πρέπει να παίζει με τρία center back τόσο καλή που είναι. Ναι. Ναι. Να το γυρίσει δηλαδή σε 3-5-2 ας πούμε. Τι να πω. Είναι τόσο καλή και οι τρεις. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι οι κινήσεις του Ιανουαρίου έχουν βοηθήσει την ομάδα. Αντιλαμβάνομαι ότι θεωρείς ότι η ομάδα θα πετύχει το στόχο της Ευρώπης. Νομίζω ναι. Είμαστε σε καλό δρόμο. Βέβαια τώρα έχουμε κάποια δύσκολα παιχνίδια, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε και σε αυτά τα δύσκολα παιχνίδια να πάρουμε βαθμούς. Και νομίζω ότι είμαστε μέσα στα πλαίσια που ο στόχος μας είναι εφικτός να τον πετύχουμε. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά πάντα και να σε καλά. Ακούμε πιο συχνά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, coach. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο το Φυρό. Εγώ πραγματικά θεωρώ ότι είναι αδικημένο σε σχέση με το ρόστερ που κατά καιρούς είχε, γιατί ξέρεις, πολλοί λένε ότι ο Φυρός έπαιζε αμυντικά ή οτιδήποτε άλλο. Προσαρμόζεσαι λίγο και στα δεδομένα που έχεις. Και στους παίκτες που έχεις και στα ρόστερ που έχεις και άλλες χρονιές με τις διαιτησίες κτλ. Νομίζω ότι το 93-94 πραγματικά στερήθηκε ένα πρωτάθλημα ο Φυρός και ο Άρης από μία ΑΕΚ του Μελισανίδη και κάποια παιχνίδια στη Λιβαδιά και στην Έδεσα που ήταν καρμανιόλα στην κυριολεξία. Πάμε στον Παρκ Βασίλη Καβαδία και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ από ένα μικρόφωνο θα μιλάμε. Δεν το έβαλες αυτό όμως. Ποιο? Το έχουμε βάλει, συνάδελφε. Το έχουμε βάλαμε, τόσο στυλαγό και μπήκε. Για την άρση του Νικολά την κοινή. Και όχι Νικολάς όπως τον λέτε κάποιοι. Νικολά δεν προφέρεται στα γαλλικά το τελευταίο σίγμα. Είναι στα παπάκια μας. Εμείς είμαστε Έλληνες. Είναι Νικολά την κοινή. Νικολά. Παιδιά. Δεν Νικολά. Καλός και ο την κοινή. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές 2-31-0-287 και 3 οκτάρια για κανένα 20 λεπτό ακόμα που θα είμαστε μαζί. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα καθώς υπάρχει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Σμύρνης. 7 η ώρα στο γήπεδο της Ριζούπολης. Στις 7.30 διεξάγεται το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας. Με αυτά τα δύο μάτσα ολοκληρώνεται και η 21η αγωνιστική. Όφυλα μία. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Αυτό θα δούμε. Για να κάτσουμε να το παρακολουθήσουμε. Αίμα κι άμμος είναι εκεί πέρα, στις τελευταίες θέσεις. Άιτε, σιγά σιγά να επιστρέφει ένας από τους δύο εκεί που πρέπει. Ναι. Και βλέπω τον Όφη. Δικαιώθηκες για Λεβαδιακό. Ναι. Δικαιώθηκες για Λεβαδιακό. Αυτό έχασα όμως. Τι εννοείς? Αυτό έχασα. Τι εννοώ? Και τον Άρη. Αυτά τα άλλα, όλα τα πίτα κέρδισα. Ποιο έχασες, ρε? Όχι, το κέρδισα το Λεβαδιακό. Αφού σου λέω ότι δικαιώνεσαι. Τα Γιάννενα έχασα. Τα Γιάννενα έχασες. Ναι. Μου κάνει εντύπωση. Το οποίο μου είναι μαγική εικόνα, λέει το 0-2. Ο Κουλούρης βάζει ό,τι για, πάει για το φίλο των 779, για να μην νομίζει ότι το αποφεύγουμε το μήνυμα που λέει να συνεννοηθούμε οι ρεπόρτερ, να μπούμε σε μια συνεννόηση. Πήγε, λέει, ο άλλος και έκανε ερώτηση σε Παντελίδη για εσωτερικό θέμα ομάδας, μια αγωνιστικό έλεος. Φίλε, η συνεννόηση που λες σε ζητήματα εντός εγών πολιτικής της ομάδας έναντι όλων των υπολείπων ομάδων υπάρχει. Από εκεί και έπειτα εμείς μπορούμε να λέμε στον καθένα τι θα ρωτάει ή να τον αναγκάσουμε να λειτουργεί σύμφωνα με τα θέλω του καθενός. Δημοκρατία υπάρχει στην Ελλάδα. Όχι μόνο δημοκρατία, αλλά και ο καθένας έχει την άποψή του. Δεν θα πάω εγώ στον συνάδελφο που λες και θα το πω, γιατί ρωτάς. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αυτό ρώτησε. Από εκεί και πέρα όλοι μας κρινόμαστε. Τώρα και ο συνάδελφος που λες κιόλας δεν γράφει, δεν είναι ενεργός ρεπόρτερ αυτή τη στιγμή. Έτσι. Είναι δημοσιογράφος του Άρη με θητεία αρκετά χρόνια σε μέσα ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μην γράφει ρεπορτάζ Άρη, αλλά έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί, να ασχολείται, έχει την εκπομπή του και, για να μην και χάνω... μιλάει. Αλλά δεν θα πει σε κανέναν τι να ρωτήσει και τι να μην ρωτήσει. Αυτό δεν είναι συνεννόηση, αυτό είναι κάτι άλλο. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, πάμε στους φίλους όμως που περιμένουν ήδη. Καλό, ήθελα να το πω για να μην νομίζω ότι υπεκφεύγω. Καλά έκανες, καλά έκανες. Άλλο συνεννοούμε, άλλο υποχρεώνω σε κάποιον τι να λέει και τι να μην λέει. Πάμε στον πρώτο φίλο, Βασίλη Καβαδία. Καλησπέρα. Και όλοι κρινόμαστε. Χαίρετε. Καλησπέρα. 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 Χαίρετε. Κώστας. Γεια σου, Κώστα. Λοιπόν, επειδή έγινε πολύ τώρα με τον Πάσα, από εγώ την προσωπική μου άποψη. Ναι. Καταρχήν δεν υπάρχει κόκκινη. Και να εξηγήσω γιατί δεν υπάρχει κόκκινη. Στο τρίτο ή τέταρτο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, ο συγκεκριμένος παίχτης χτυπάει τώρα, τα χτυπήματα ήταν σε Κορχού, Τόμψον, Λάρσον, αλλά δεν θυμάμαι τώρα τους παίκτες ποιοι μπορεί να για ήταν. Για το Μαξίμοβιτς λες, ναι. Ναι, ναι.
χτυπάει από πίσω το, νομίζω ήταν ο Κορχού, τρίτο τέταρτο λεπτό, το οποίο ήταν η κίτρινη κάρτα. Και αμέσως μετά χτυπάει το Λάρσον, ένα λεπτό που γίνει η φάση, που και αυτό ήταν η κίτρινη κάρτα. Άρα λοιπόν από το 10ο λεπτό αυτός έπρεπε να αποβληθεί, άρα λοιπόν δεν υπάρχει ως μη γενόμενη φάση του Μπάσα. Από εκεί και πέρα για μένα, καλά τον έκανε. Μ' ακούγομαι. Ακούγεσαι, αλλά δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε το καλό. Λίγο τον βάρη, έκανε. Λίγο βάρη, εντάξει. Ναι, εντάξει, το λέω με την άποψη ότι όχι για να τους πάσει το πόδι. Ποδοσφαιρικά πόδια. Λοιπόν, ο Μπάσα, ναι, αυτό εξήγησα και εγώ. Αυτό πήγε να κάνει. Έναν παίχτη ο οποίος μπήκε με τσαμπουκά και κλωτσούσε, πήγε να του κόψει το τσαμπουκά. Όμως, ξέφυγε και έχασε το δίκιο του. Το θέμα είναι ότι. Γιατί και η ομάδα στην τελική, ναι, αυτό πλήρωσε χθες. Ότι εγώ δεν θυμάμαι ποτέ διαιτητής σε χτυπήματα κατά του Άρη τέτοια να έχουν δώσει ποτέ απευθείας κόκκινη κάρτα. Εννοείται. Ένα συγκεκριμένο χτύπημα δεν θυμάμαι που να έχει πάρει κόκκινη κάρτα. Δεύτερες δηλαδή, κίτρινες μόνο. Ούτε και δεύτερες κίτρινες χοντρά. Χοντρά. Από εκεί και πέρα είμαστε, εντάξει, ο διαιτητής δεν έχει δώσει δεύτερη κίτρινη στον... Πόσο λένε το σκόρερ, δεν θυμάμαι. Τσιλούλης. Ε? Τσιλούλης. Άνα μπράβο, δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Τσιλούλη. Επίσης, ένας παίχτης που έπρεπε να πάρει δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο, που έπεσε κάτω και ήδη είχε μία κίτρινη, έπρεπε να φάει, και ένα άλλο χτύπημα τώρα πίσω πάλι στον Κορχού, στο δεύτερο ημίχρονο, πέφτει ο μόνος του και τον έχει πάρει τα πόδια από πίσω. Ο Τσιλούλης είναι πάλι. Ο Τσιλούλης, ο οποίος για μένα ήταν απευθείας κόκκινη αυτή. Αν θεωρείς ότι έχει δώσει και στο Πάσα την κόκκινη. Κουτσιάφτης επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα, τα είπαμε, με διάφορους τρόπους. Ήταν καταφάνω τώρα για ποιον δούλεψε ο συγκεκριμένος διαιτητής, δεν ξέρω. Για τον Πανιόνιο. Αφού πήρε βαθμό. Για ποιον άλλον. Και τον Παναθηναϊκό, ρε φίλε. Εκεί είναι. Ο θόρυβος που γίνεται εδώ και 2-3 εβδομάδες είναι αυτός. Ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, άμα τους προσέξεις, εγώ τους βλέπω σε όλα τα αθηναϊκά μέσα. Γράφουνε τα ίδια ακριβώς πράγματα για εύνοια του Άρη. Αυτό είναι ξεκάθαρα από κάπου γραμμή. Δεν έχει ευνοηθεί ο Άρης στα χρονικά ποτέ, να πούμε, και αν έχει ευνοηθεί. Πώς, ρε φίλε, πήρε, δεν δόθηκε ένα πέναλτι. Ένα πέναλτι με την Ξάνθη, θυμάμαι, πήγε 20 χρόνια. Εντάξει, φέτος πήρε το πέναλτι με τον Παναθηναϊκό που δεν είναι, που στο τέλος όμως δίνει μούφα πέναλτι στον Παναθηναϊκό και παίρνει τον βαθμό. Η μοναδική φάση που ευνοείται, που και πάλι υπάρχει επιθετικό φάουλ, πριν ας πούμε με τον Κόρχου, ότι δεν είναι το επιθετικό φάουλ. Πες ότι δεν είμαστε αυστηροί, γιατί υπάρχει επιθετικό φάουλ, του τραβάει το χέρι. Αλλά εγώ σου λέω, γίνεται αυτό με στη φάση. Δεν έχει δώσει το πέναλτι στα Γιάννενα. Αυτή είναι μία φάση. Και να μην ξεχάσω μια γωνιά που τρώει ο Τζανακάκης περίπου στο 80. Εντάξει, τι, ο Κουτσιάφτης ήθελε να το βγάλει χ τώρα, φάνηκε. Ήθελε. Έτσι του βγήκε το παιχνίδι. Το βοήθησε και ο Μπάσα λίγο. Ο Μπάσα το βοήθησε πολύ. Πάμε για το διπλό, γιατί το πιστεύω το διπλό. Μακάρι. Να είσαι καλά. Γιατί είναι πολύ ψηλωμένοι αυτοί και πρέπει να τους χαμηλώσουμε λιγάκι. Να τους χαμηλώσουμε. Γεια σας. Να σε καλά. Καλή. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Χαίρετε. Τι θες εσύ. Τι έχουμε. Ώρα. Τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι. Βάλε ώρα. Μόνο ώρα. Τι ώρα είναι 6:30. Για βέλτιστη ποιότητα ζωής και κάλυψη των αναγκών υγείας, ορθοπαιδικά και ιατρικά προϊόντα New Cosmos Medi. Με επίκεντρο τον άνθρωπο. Πείτε τέλος στην κούραση και τους πόνους των ποδιών και των πελμάτων σας. New Cosmos Medi. Μέσω των δύο υπερσύγχρονων πελματογράφων μας εντοπίζουμε το πρόβλημά σας και κατασκευάζουμε ορθωτικά πέλματα σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Σας προτείνουμε επίσης ανατομικά υποδήματα, ειδικές κάλτσες και προϊόντα περιποίησης ποδιών. Ορθοπαιδικά και αθλητιατρικά είδη New Cosmos Medi. Αλεξάνδρος Βόλου 3, τηλέφωνο 729030 και στο newcosmosmedi.gr. New Cosmos Medi. Πατήστε γερά στα πόδια σας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν. Ναι. Το ραδιόφωνο λίγο χαμήλωσε. Ακούγομαι τώρα, εντάξει. Τώρα είσαι καμπάνα. Από χθες προσπαθούσα να δω πάλι ένα με το παιχνίδι από αυτό εδώ την ΕΡΤ που το web, λέει, ναι. Η ΕΡΤ Σπόρ, ας πούμε, ναι, και τα λοιπά. Ναι. Το δείχνει να είμαι τώρα εδώ και 3/4. Mm-hmm. Είναι σχετικά πιο ήρεμος, ας πούμε. Πάντα λοιπόν, στη δεύτερη φορά το βλέπεις καλύτερα. Ναι. Και κάθισα να δω αποκλειστικά μόνο φάσεις αυτονών. Ναι, δεν λοιπόν, έχω κάνει τίποτα. Πριν από το Μπάσα,
που κάνει με την ενέργεια. Ο συγκεκριμένος παίχτης χτυπάει λοιπόν τρεις παίχτες του Άρη, του σηκώνει. Έτσι. Τελευταίος είναι λοιπόν ο Λάρσον. Έχει στα 8 πρώτα λεπτά 3 χτυπήματα. Ναι. Έχω σημειώσει να με, θα σας πω τώρα και κάτι με το χρονόμετρο και σε ποιο λεπτό. Γίνεται η φάση με τον Μπάσα. 15 χρόνια έπαιξα μπάλα να είμαι στην Αμερική. Δεν το είπα πολλές φορές. Γιατί δεν θέλω να λέω ποιος ήμουνα και τι, γιατί ήμουνα και αθλητής στα 100 μέτρα. Μάλιστα. Εγώ θα τον έδινα το πόδι στο χέρι. Θα τον έδινα το πόδι στο χέρι. Χωρίς καμιά λοιπόν περίπτωση. Μην με πατήσεις τον κάλο. Αυτός δεν είναι λοιπόν συνάδελφος όταν ας με χτυπούσε. Γιατί ακούγανε κάποιους επαγγελματίες, λέει και σωστά. Όταν χτυπούσε τους άλλους δεν ήταν λοιπόν επαγγελματίες. Όταν έφαγε μόνο τη γλωσσιά σκέφτηκε ότι είναι λοιπόν επαγγελματίες. Μην με πατήσεις τον κάλο, φίλε. Ναι. Και θέλω να είμαι λοιπόν τους παίχτες μας σε όλα τα παιχνίδια, αλλά σε αυτά τα τρία ντέρμπι, με περισσότερο πάθος από ό,τι δείξανε χθες, με περισσότερο φανατισμό. Εγώ προσωπικά θα του έδινα λοιπόν το πόδι στο χέρι. Πάμε να είναι τώρα. 32 λεπτό. Από πίσω να είναι τον Κόργουτ, ακριβώς ίδιο να είναι τάκλιν. Στο 32 λεπτό, χρακ, από πίσω. Δίνει το φάουλ καμία κάρτα. Πάμε 35 λεπτό. Στο Ματίγια, αυτά τα βλέπω να είναι τώρα, που βλέπω το μάτς. Και σημείωσα λοιπόν και τη χρονική στιγμή. Το ίδιο μαρκάρισμα. Πάμε σε αυτόν τον τύπο να με Τσιλούλη. Στο 47 λεπτό, παίρνει παραμάζωμα να με το Λάσον. Καμία κάρτα. Πάμε στη φάση του μπέναλτι, που δείχνει από παράλληλη να με κάμερα, δεν να σου με κάπως καθαρότατα στο πάρει την μπάλα με το χέρι, με το αριστερό του χέρι κολλημένο επάνω του, στο πάρει την μπάλα και την έχει μπροστά και κάνει τον γκολ. Τώρα πριν 10 λεπτά. Και ακόμα το μας δεν έχει τελειώσει. Αυτό βλέπω ακόμα τώρα που λέω. Από εδώ και πέρα τι θέλετε να πούμε τώρα. Που βγαίναμε να με λοιπόν χθες αριανή και μέχρι τώρα. Τι συζητάνε, βλέπουνε το μάτς. Εγώ κάθισα μόνο και μόνο για να δω αυτές τις φάσεις. Απόλυτα δικαιολογημένα ήταν λοιπόν για μένα. Κυριολεκτικά, επαναλαμβάνω, μην με πατήσεις τον κάλο. Δεν χτυπάω, δεν παίζω λοιπόν αντιαθλητικά, αλλά όταν ας πούμε θα μου κάνεις ας πούμε τη δουλειά, λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις χάρη. Δεν υπάρχει ούτε μία στο 1 τρισεκατομμύριο. Τώρα έδειξε το πέναλτι. Ναι. Χτυπάει στο χέρι του. Κυριολεκτικά το διόν μπροστά σταματάει την μπάλα με το χέρι. Αφήστε το πράγμα. Μα το ίδιο ακριβώς, η ίδια ακριβώς φάση την έχει δώσει πέναλτι στον ΠΑΟΚ, στο Άρης ΠΑΟΚ. Η ίδια ακριβώς φάση. Εγώ είναι με καθαρότατη η φάση. Ο Θανακάκης έχει το παιδί το χέρι σχεδόν κολλημένο, δεν ήταν απόλυτα κολλημένο, πολύ ελάχιστα. Να είμαστε δίκαιοι. Κοίταξε, να είμαστε δίκαιοι. Παύλο. Κίνηση ο τύπος. Ή είναι και τα δύο, ή δεν είναι κανένα. Μα εδώ κάνει κίνηση εσύ Χρήστατε, σταματάει την μπάλα με το χέρι και τη φέρνει μπροστά του. Αφού δόθηκε εκεί, είναι πραγματοθήκε χθες. Λοιπόν, τι να πούμε να με τώρα. Όλοι δίπλα στην ομάδα, όλοι, και να σταματήσουν την αφιψηλού συζήτηση, γιατί όταν έφαγε να με τον Γκάμα ο άλλος και τον έστειλε 10 μήνες στα αζήτητα, δεν μιλάει κανένας. Στα αζήτητα, και δεν είναι να με... Η πρώτη φορά είναι και στον αγώνα Κυπέλλου να είναι λοιπόν που γίνεται το μπέναλτι και τον αφήνει για 10 μέρες έξω. Το θυμάστε? Έτσι είναι, ναι. Ναι, το θυμάστε? Δεν μίλησε κανένας. Και όσο για αυτόν τον τύπο, τον Περέιρα, τι να πω, ρε. Το νύφα μπέναλτι, το φέικ μπέναλτι με την Βαπιά, δεν το είπε. 25 αρέας, ο κύριος Περέιρα. Τα δύο μπέναλτι με τη Λάρισα, δεν τα είπε. Το μπέναλτι με τα Γιάννενα δεν το είπε. Το μπέναλτι με τον Πανιόνιο δεν το είπε. Τι είδε? Βρε, όλα τα βλέπει. Έτσι. Έτσι λοιπόν. Κοντά λοιπόν ας πούμε στην ομάδα. Ας αφήσουμε συμφωνώ Χρήστατε με τόσο και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Άστο αυτό. Αυτά θα τα πούμε τον άλλο μήνα. Πάμε καλά. Δίπλα στην ομάδα όλοι.
Πιστεύω απόλυτα λοιπόν, ας πούμε, στην ομάδα ότι μπορεί να πάρει πάνω από 5 βαθμούς σε αυτά τα παιχνίδια. Θέλω όμως τον ίδιο τσαμπουκά, το ίδιο πάθος, τον ίδιο φανατισμό σε όλα λοιπόν τα μάτς. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πού είστε, μέσα στο πηγάδι? Όχι, ο Τάσος είμαι. Καταρχάς. Βγες Τάσο από το πηγάδι. Λοιπόν, επειδή κάποιοι δεν ξέρω εδώ, πάνε να το παρουσιάσουν ότι είναι το τίμιο πρωτάθλημα και όλα αυτά. Πώς δεν είναι? Αυτό, άκου να σου πω κάτι, Χρήστα, εμείς δεν τρώμε κουτόχορτο. Και ούτε ήρθαμε σε αυτή τη χώρα τώρα. Το δέψαμε στα 50, έχουμε δει πάρα πολλά, γιατί ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, απλά ασχολούμαστε γιατί αγαπάμε μια ομάδα. Ναι. Διαφορετικά δεν θα ασχολούμασταν καν. Αγαπάμε τον Άρη, πάμε, παρακολουθάμε, κάνουμε, ράνουμε, αλλά δεν είμαστε χαζοί. Έτσι, το υπογραμμίζω αυτό. Λοιπόν, θέλω να πάτε σε ένα μάτς το οποίο δεν ξέρω γιατί το ξεχνάνε. Εμένα με το που είδα αυτή τη φάση και το θυμήθηκα και πήγα τώρα, μπήκα μέσα στο ίντερνετ και την είδα τη φάση ξανά. Ξάνθη ΑΕΛ. Το μαρκάρισμα που έκανε ο Ντελούκας πάνω σε αυτό το σέρβο της Λάρισας. Κίτρινη. Ήταν... Ε? Κίτρινη πήρε. Μπράβο. Δείτε εκείνο το μαρκάρισμα όμως. Έχει καμιά ανομοιότητα με αυτό που έκανε ο Μπάσα? Όχι, ναι. Ο ένας παίζει στον Άρη, ο άλλος στην Ξάνθη. Ακριβώς. Διαιτητής, φίλε μου, είναι κάποιος Λάμπρου από την Εύβοια, τον οποίο εγώ από τότε δεν τον έχω ξανακούσει να διαιτεύσει. Εγώ τον έχω ξανακούσει, να σου πω πού. Πού? Για να θυμάστε, γιατί εγώ είμαι και διαιτολάγνος. Καλυθέα, ναι, Καλυθέα Λαμία, με πολύ ωραίο, ναι, πεναλτάκι. Λοιπόν, επειδή όλα αυτά τα που ακούω εγώ για τον Μπάσα και κρεμάσει τον και όλα αυτά και τον Αταλό, εντελώς ξαφνικά όλοι γίνανε θυκολόγοι, γιατί αφορά τον Άρη και τίποτα άλλο, αυτά όλα. Να τα, δηλαδή, τι να πω, ξεφτιλίζουμε την ομάδα μας από μόνοι μας. Αυτή τόσο όσο αυτή για την ΕΡΤ. Αυτή η ΕΡΤ, ρε παιδιά, καλά την κάνανε και την κλείσανε. Εχθές, δηλαδή, αυτή η συμπεριφορά αυτού του δημοσιογράφου προς τον κύριο Πακλατζή, που έτυχε να πει τη γνώμη του. Το διάβασα και εγώ, τι ακριβώς είναι, για περιέγραψη, δηλαδή, δεν το είδα. Αλλά μου στείλανε και κανένα δυο μηνύματα ότι τον μάλωσε, τον έκανε, τον έρανε. Ναι, μπράβο, αμφέβαλε για αυτό που είπε. Συνήθως, ξέρεις, τέτοια σχόλια εγώ τα θεωρώ υπερβολικά. Περιέγραψε μου λίγο το γεγονός, γιατί λοιπόν, αν δεν το δω εγώ. Είπε ο κύριος Μπακλατζής, ναι, είπε τη γνώμη του για τον πέναλτι που δεν έδωσε στον Άρη. Ναι. Εκεί σε εκεί τη φάση. Ο Βαρούχας είπε το αντίθετο. Ναι. Και επειδή αφέβαλε για τα λεγόμενα του κυρίου Βαρούχα, του κύριου Μπακλατζής, επειδή τα είπα αλλιώς, τον έβαλε χέρι ο δημοσιογράφος, ο κεντρικός παρουσιαστής τη. Ο Λικουρόπουλος ή ο άλλος? Ο Λικουρόπουλος. Είναι και προϊστάμενος αυτό στην ΕΡΤ. Λοιπόν, στο αθλητικό τμήμα. Έγινε προϊστάμενος στο αθλητικό τμήμα με την συγκεκριμένη κατάσταση. Ναι. Λοιπόν. Τον θυμάμαι, έχω συνεργαστεί μαζί του όταν ήταν στην Νόβα και εγώ στον Άρη. Θυμάμαι την αντιμετώπιση στον Άρη. Ναι. Μη με παρουσιάζουν εμένα, άμα θα καθίσουμε να τα δούμε τα λάθη που έχει κάνει η ελληνική διαιτησία και σε αυτό το πρωτάθλημα που πάνε να το παρουσιάσουν ότι είναι τίμιο. Αυτό με εκνευρίζει εμένα. Δηλαδή είναι απίστευτοι. Είναι απίστευτοι πώς μπορούν να παρουσιάζουν, να αναφέρουν τα πάνω κάτω. Για μένα, και μόνο ότι σε άλλα μάτς παίζουν ξένοι διαιτητές και σε άλλα παίζουν Έλληνες διαιτητές, είναι από μόνο του αλλίωση πρωταθλήματος. Είναι αλλίωση πρώτη. Και λέω εγώ σαν πονηρός, σαν φίλος που είμαι, εχθές ας πούμε το χέρι της σοφάρισης του Παπανεωνίου, άμα ήταν ξένος διαιτητής θα την έβλεπε τη φάση και θα το έδινε. Ή ο υπόπτης τουλάχιστον. Γιατί ο υπόπτης το είδε. Αν λοιπόν, υπήρχε ξένος, θα είχε αποβάλει και τον Τζιλούλη. Μπράβο. Λοιπόν, να μην σου πω για τον πέναλτι μπορεί να το δίνει και ο ξένος. Ιταλό να σου πω εγώ. Να μην σου πω ο Γερμανός. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτό το πρωτάθλημα, να μην πω τι είναι, έτσι, γιατί μπορεί, δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας. Είναι καθαρά του, θα το πω όμως, γιατί είμαι κρεβρισμένος. Είναι του κόλλου. Του κόλλου είναι. Σε κόβουμε. Σε κόβουμε, ντροπή. Δεν υιοθετούμε τέτοιες εκφράσεις. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Τον έκοψες, μπράβο. Χαίρετε. Τελευταίος είναι αυτός. Επόμενος. Γεια σας. Μας ακούτε? Δεν μας ακούτε. Μάλιστα. 9.408 εισιτήρια. Ας κλείσουμε, ρε φίλοι. Άρα έχεις μια 16 σίγουρα. Έχεις να βάλεις και διάλειμμα. Αυτά. Λοιπόν, θα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί η ζωντανή μετάδοση του αγώνα Απόλλωνος Μπέρνης ΠΑΟΚ μέσα από το Λίμπερο 107,4. Να είστε καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο.